όπως είμαστε στο χώρο του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, όσοι ήθιστε να κάνουμε μια μικρή προσευχή, ξεκινώντας από τον Χριστός Ανέστη. Οπότε να σας παρακαλέσουμε στο χώρο. Χριστός Ανέστη, Αγιέτριά σε λέει σαν εμάς, Κύριε, λάστη της αμαρτίας ημών, δέχτας και χώρισαν τας ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίαθε τα ασθενία ημών, ένα και το όνοματός σου, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, και κινήν και ίδιος αιώνας τον όνομα μην. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει ημίν σήμερα και άφηση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους φιλέτες ημών και μη εισενέγγεις μας πειρασμών, αλλά λύσει μας από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστάσου Ιησούς από τη θάπη, καθώς προείπε, έδωκεν ημίν την αιώνια ζωή και το μέγα έλεος. Αμήν. Καλώς ήλθατε. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Είσαι ελεύθερος να ξεκινήσεις. Καλώς σας βρήκα λοιπόν. Θέλω να ευχαριστήσω τις εκδόσεις Ακακία που μου κάναν αυτή την πρόσκληση και βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και την Εκκλησία του Ιωάννου του Βαπτιστή που μας φιλοξενεί στο χώρο τους. Έμαθα ότι προχθές έβρεχε το Λονδίνο, περίεργο. Εγώ χτες ήρθα, απλά νομίζω ότι έφερα λίγο καλό καιρό, κάτι τέτοιο έχει γίνει. Γενικώς, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, γενικότερα δεν τα γράφω αυτά που έχω να πω. Μου βγαίνουν βάσει του τι εισπράττω από εσάς που βλέπω. Ο τίτλος της ομιλίας μου είναι «Κάνε το φόβο έμπνευση». Είπε ο Πάτερ Παύλος ότι πέρασα δύο φορές καρκίνο, μία το 1997 και μία το 2007. Δεν θα εστιαστώ όμως στο κομμάτι του καρκίνου. Και το λέω αυτό διότι όλοι πιστεύουν ότι, και ειδικότερα στην Ελλάδα ως νοοτροπία, ότι από τη στιγμή που κάποιος έχει καρκίνο πεθαίνει. Αν υποτίθεται ότι είχα αποδεχτεί αυτό το γεγονός, ότι όποιος έχει καρκίνο πεθαίνει, προφανώς δεν θα σας μίλαγα εδώ αυτή τη στιγμή. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι θέμα πληροφόρησης και είναι θέμα το πώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα που μας έρχονται στη ζωή. Εγώ μες στην ατυχία μου είχα την τύχη να νοσήσω με καρκίνο των όρχεων και τις δύο φορές, το 1997 η πρώτη φορά και η δεύτερη φορά το 2007, και είχα την τύχη να βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. Γνωρίζετε ότι όταν γίνει η διάγνωση στο αρχικό στάδιο, αυτό θεωρείται θεραπεύσιμο. Έτσι λέει η ιατρική. 95% είναι θεραπεύσιμο. Έχω δει όμως ανθρώπους με τη δύναμη της σκέψης τους, της αρνητικής τους σκέψης, το 5% να το κάνουν 95. Και ο καρκίνος ενδεχομένως να επανέρχεται. Ο καρκίνος είναι η αφορμή, θεωρώ, για να αξίσει πτυχές της δικής μας προσωπικότητας, που προϋπήρχε του καρκίνου, για το πώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Δεν θα εστιαστώ στο κομμάτι του καρκίνου. Θα ήθελα να εστιαστώ σε ένα άλλο κομμάτι. Σε ένα κομμάτι που με πάει εμένα προσωπικά πολλά χρόνια πίσω. Και με πάει πολλά χρόνια πίσω γιατί με πάει στην εφηβεία μου. Αν προσπαθείτε να υπολογίσετε την ηλικία μου, είμαι περίπου στα 46, έτσι. 30 νόσησα πρώτη φορά από καρκίνο. Και μετά από 10 χρόνια, 40, ναι, 46, τα κλείνω τώρα 27 Ιούλη. Με τρομάζει κάθε φορά. Λοιπόν, προτιμώ να μιλάω για το ύψος μου.
Ναι, μου είναι πιο βατό. Θα σας πάω λοιπόν σε μια άλλη χρονολογία δική μου, πολύ σημαντική, για να σας εξηγήσω πώς έχει να κάνει με τον τρόπο που σκεφτόμαστε για τα πράγματα. Σε εκείνη την ηλικία λοιπόν που θέλω να σας πάω είναι η εφηβική μου ηλικία. Ήμουν τότε 17 χρονών. Και αυτό που θυμάμαι είναι ότι βρισκόμουν εδώ στο Λονδίνο. Από τότε έχω να έρθω στο Λονδίνο. Είχα έρθει λοιπόν μαζί με τον πατέρα μου και μαζί με ένα θείο μου από την Κύπρο που είχε έρθει ως μεταφραστής εδώ. Θα ήθελα να μοιραστώ λίγο εκείνη την περίοδο της ζωής μου μαζί σας το τι ακριβώς συνέβη. Πριν φτάσω εκεί όμως θα σας πάω λίγο ακόμη πιο πίσω. Γεννήθηκα στη Γερμανία, ο μπαμπάς μου είναι από Κύπρο, η μαμά μου είναι Ελληνίδα. Και με στείλανε στην Ελλάδα, 6 χρονών, να μεγαλώσω με τη γιαγιά. Οι γονείς μου είχαν μείνει στη Γερμανία να δουλέψουν και ήρθανε στα 12 τελικά, τους πίεσα κι εγώ, τους είχα στείλει μια επιστολή δακρύβρεχτη, τους ανάγκασα να επιστρέψουν στην Ελλάδα, μεγάλη επιτυχία. Στα 14 μου λοιπόν ασχολήθηκα με τον αθλητισμό. Ενόργανη γυμναστική. Ήταν η λατρεία μου, ήθελα να μπω εθνική ομάδα, έκανα προπονήσεις. Άρχισα να χτίζω το κορμί όπως εγώ το ήθελα, με τις ανησυχίες ενός εφήβου της τότε εποχής. Και μια μέρα λοιπόν, στα 17 μου, όταν ξύπνησα για να πάω σχολείο και προσπάθησα να σηκωθώ από το κρεβάτι, μου φτιάχνει η μητέρα μου το πρωινό, τρώω και στην προσπάθειά μου να πάω σχολείο και να περάσω ένα δρόμο απέναντι, ξαφνικά λύησε το ένα μου πόδι και έπεσα κάτω στο δρόμο. Προσπάθησα να ξανασηκωθώ πάνω και με δυσκολία το κατάφερα. Ακύρωσα τη σκέψη μου στο να πάω σχολείο γιατί ένιωσα την ανάγκη να ξαναγυρίσω στο σπίτι. Προσπαθώντας λοιπόν να γυρίσω στο σπίτι, θυμάμαι ότι είχα πιάσει όλους τους τοίχους από όλα τα στενά για να μπορώ να σταθώ στα πόδια μου, ώστε να μπορέσω να πάω στο σπίτι. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, απλά θα σας πω ότι ήταν μια κατάσταση την οποία βίωσα από εκεί και πέρα, πολύ δύσκολη. Αυτό συνέχιζε να υπάρχει, δηλαδή προσπαθούσα να περπατήσω και έπεφτα. Στην αρχή μου λέγανε ότι είναι ορθοπαιδικό το πρόβλημα. Τελικά αποδείχτηκε και μέσα από την εμπειρία ήμουν 3 μήνες περίπου στο νοσοκομείο στον Ερυθρό Σταυρό στην Αθήνα. Με παρακολουθούσε νευρολόγος. Ήταν μια σπάνια πάθηση, μου είπαν, του νευρικού συστήματος που λεγόταν βαριά υποξία πολυνευροπάθεια. Είχαν παραλύσει τα πόδια μου τελείως και τα άκρα μου από τους καρπούς και κάτω ήταν έτσι. Δύναμη μόνο είχα από εδώ μέχρι εδώ. Αυτό ήταν ένα γεγονός το οποίο κανένας δεν μπορούσε να μου πει από τι ακριβώς προήρθε, ουδέποτε το βρήκανε. Και τότε για μια δεύτερη γνώμη είχα έρθει και στην Αγγλία, στον Dr. Cosen, στην νευρολογική που υπάρχει εδώ μια μεγάλη. Αυτό το μόνο που μου είπε από την εμπειρία του ήταν ότι εάν θα γίνω καλά, θα γινόμουν μετά από 3 με 4 χρόνια περίπου και θα μου άφηνε μια παραλυσία της τάξης του 60%. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό το γεγονός σε ένα παιδί έφηβο ήταν συγκλονιστικό και ειδικά σε έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολιόταν με τον αθλητισμό. Αν με ρωτήσετε τι θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια, από τα εφηβικά μου χρόνια, θυμάμαι έναν Παναγιώτη να προσπαθεί να περπατά, να προσπαθεί να φάει, να προσπαθεί πάλι να κάνει ντουζ. Για όλα αυτά φρόντιζε ο πατέρας μου, ήταν δίπλα μου. Ο παππούς μου, που σε αυτόν έχω αφιερώσει και το βιβλίο, ήταν ιερομόναχος στην Κύπρο, στην Πάφο, στον Άγιο Νεόφυτο συγκεκριμένα. Θυμάμαι, όλοι βέβαια στο οικογενειακό περιβάλλον είχα συνταραχτεί και μάλιστα από αυτή την ασθένεια, πέρα από αυτό που μου είπε ο γιατρός εδώ στην Αγγλία, στην Ελλάδα μου λέγανε ότι ενδεχομένως να μην ξαναεπιστρέψω ποτέ στα φυσιολογικά μου. Και επειδή αυτό μπορεί να προχωρούσε, μπορεί να βαλόταν και το αναπνευστικό μου σύστημα και να πέθαινα. Αυτά ήταν τα δεδομένα, αυτά ήταν τα στατιστικά που δίνανε οι γιατροί.
Και θυμάμαι λοιπόν ο παππούς μου είχε καλέσει όλους τους μοναχούς και έκαναν καθημερινά δεήσεις υπέρ μου. Μου άρεσε, ένιωθα όμορφα με αυτό, δεν μπορώ να πω ότι πίστευα εκείνη τη δεδομένη περίοδο της ζωής μου τόσο πολύ στο κομμάτι που λέγεται Θεός. Αλλά μου άρεσε αυτό που έκανε ο παππούς μου. Το ότι μάζευε όλους τους μοναχούς κάθε βράδυ για να κάνει δεήσεις υπέρ μου. Αυτό βέβαια δεν κυριαρχούσε μέσα στο μυαλό μου. Εκείνη την περίοδο αυτό που κυριαρχούσε στο δικό μου μυαλό ήταν το εξής. Ότι, okay, αυτό είναι κάποιο στατιστικό που λένε οι γιατροί. Δεν μπορούσαν όμως αυτά τα στατιστικά να μετρήσουν τι. Τα δικά μου όνειρα. Και τα όνειρά μου ήταν πολύ δυνατά. Τη δική μου ψυχοδυναμική. Το δικό μου όνειρο ήταν λοιπόν να ξαναγίνω αθλητής και να γίνω γυμναστής. Αυτό ήταν ένα όνειρο για το οποίο δούλεψα πάρα πολύ. Τι εννοώ, το να έχω ένα όνειρο είναι πάρα πολύ όμορφο. Το να μην κάνω κάτι γι' αυτό, απλά ονομάζομαι ονειροπόλος. Το να οδηγούμε σε μια κατεύθυνση για να υλοποιήσω τον όνειρό μου με συγκεκριμένες δράσεις καθημερινά ενδεχομένως, αυτό σημαίνει ότι έχω όνειρο και προσπαθώ να το υλοποιήσω. Για να σας δώσω καταλάβετε το σκεπτικό μου και πώς σκεφτόμουν τότε, προσπαθούσα πολλές φορές να μην βιώνω τον εαυτό μου ως ασθενή. Κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ λοιπόν, αυτό που έκανα ήταν μια θετική σκέψη. Έκλεινα τα μάτια μου και με φανταζόμουν να ξανακάνω πάλι γυμναστική. Να κάνω ασκήσεις εδάφους, να κάνω μονόζυγο, να κάνω κρίκους. Κάθε βράδυ. Ήταν πολύ έντονο αυτό το όνειρο. Πολλές φορές το πρωί, όταν ξυπνούσα, ήταν τόσο έντονο που είχα την αίσθηση ότι θα περπατήσω. Καθημερινά, θυμάμαι ο γιατρός εδώ στην Αγγλία μου, είχε πει ότι ξέρεις, μπορείς δεν μπορείς, πρέπει να σηκώνεσαι να περπατάς, έστω με τη βοήθεια κάποιου δίπλα σου. Αυτό για μένα ήταν πάρα πολύ βασανιστικό. Ερχόταν κινησιοθεραπευτής και μου έκανε κινησιοθεραπεία και θυμάμαι, ήταν το χέρι μου έτσι και δεν μπορούσα. Ήταν εκεί απλά. Και μου λέει, προσπάθησε, μου λέει, να ανέβει το χέρι σου. Και εγώ κοιτούσα το χέρι μου σαν να το κάνω μαγικά και να βάζω τον εγκέφαλό μου να δουλεύει για να κινηθεί το χέρι. Και δεν ξεχνάω πραγματικά το πόσο υδρότα εκείνη τη στιγμή έριχνα, σαν να έκανα προπόνηση κανονικά. Και το χέρι μου το μόνο που κατάφερε να κάνει ήταν αυτό. Αυτό το πράγμα, τίποτα άλλο. Θα μου επιτρέψετε λίγο να σηκωθώ πάνω. Όχι να δείτε το ύψος μου. Δεν είναι τίποτα φοβερό, μην τρελαίνεστε. Λοιπόν, επειδή γενικώς δεν μου αρέσει να κάθομαι και να μιλάω. Μου αρέσει περισσότερο να περπατάω. Και ως γυμναστής αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν μπορώ να με βάλει σε μια καρέκλα. Και μια είπα μια καρέκλα τώρα, θα ήθελα να δείτε κάτι. Συνήθως, όταν μας συμβαίνει ένα πρόβλημα, το οποιοδήποτε πρόβλημα, γι' αυτό λέγεται καρκίνος, γι' αυτό λέγεται παραλυσία, γι' αυτό λέγεται μια απώλεια, γι' αυτό λέγεται ένα διαζύγιο, γι' αυτό λέγεται δεν έχω λεφτά, γι' αυτό οποιοδήποτε πρόβλημα. Αν υποθέσουμε ότι αυτό εδώ το βαφτίζω ως ένα οποιοδήποτε πρόβλημα. Καρέκλα, δέστε το τι είναι το πρόβλημα. Συνήθως τι κάνουμε, που είναι εντελώς ανθρώπινο, έτσι. Μάλλον μας έχουν εκπαιδεύσει να λειτουργούμε κατά αυτόν τον τρόπο, πιστεύω. Μας έχει λοιπόν το πρόβλημα. Τι κάνουμε. Καθόμαστε. Πάνω στο πρόβλημα. Εγώ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και καθόμαστε πάνω στην καρέκλα. Και προσέξτε. Καθόμαστε, σκεφτόμαστε και στενοχωριόμαστε. Για να καθόμαστε πάνω στο πρόβλημα, θέλουμε να δούμε το πρόβλημα. Προσπαθούμε να το δούμε και κάνουμε προσπάθειες. Προσπαθούμε να δούμε από κάτω. Προσπαθούμε να δούμε από το πλάι. Το βλέπω, okay. Προσπαθώ να το δω από πίσω. Με δυσκολεύει λίγο. Προσπαθώ να το δω από την άλλη πλευρά του. Υπάρχει μια πλευρά όμως, όσο κάθομαι πάνω του, δεν πρόκειται να το δω αντικειμενικά, δεν πρόκειται να το δω σφαιρικά. Είναι η πλευρά που κάθομαι.
μισή απλή κίνηση. Βέβαια, απλή τη λέω, αλλά μέχρι να πάρουμε απόφαση να το κάνουμε, περνάει μεγάλη διαδρομή. Περνάει πολύ μεγάλη μάχη με τον εαυτό μας. Ερχόμαστε πολλές φορές αντιμέτωποι με τον εαυτό μας για το κάνουμε. Και αφού ματώσουμε λοιπόν και αποφασίσουμε να κάνουμε αυτή την απλή κίνηση, και τι να κάνουμε. Σιγά σιγά να απομακρυνθούμε λίγο από την καρέκλα και να γυρίσουμε και να δούμε το πρόβλημα. Έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή το βλέπω πολύ καλύτερα το πρόβλημα. Το βλέπω πιο σφαιρικά, το βλέπω ενδεχομένως πιο αντικειμενικά. Δεν κάθομαι πάνω του. Και αν απομακρυνθώ πιο πολύ και έρθω προς εσάς, ξαφνικά στη διαδρομή αυτή αρχίζω και βρίσκω συνταξιδευτές, αρχίζω και βρίσκω ανθρώπους που θα μου πιάσουν το χέρι. Και από μακριά λοιπόν, βλέποντας το πρόβλημα, μπορούμε να το αξιολογήσουμε πολύ καλύτερα. Και βέβαια, αν απομακρυνθώ πάω στην άλλη άκρη της αίθουσας, ξαφνικά το πρόβλημα θα μοιάζει τόσο δα μικρούλι. Όταν το ξεπεράσουμε και το δούμε τελικά, λένε, αυτό είναι που μας τυράννησε τόσο καιρό. Αστείο. Τι θέλω να σας πω με αυτό. Κατά τη διάρκεια της παραλυσίας μου, όσο καθόμουν στο πρόβλημά μου και όσο το βίωνα ως ασθενής, δεν έκανα πράγματα γι' αυτό. Δηλαδή, ντρεπόμουν παράδειγμα να βγω έξω και να περπατήσω στην Ελλάδα και να στηρίζομαι στον μπαμπά μου και να με σέρνει για να προσπαθώ να περπατήσω. Ντρεπόμουν για το μεγάλο το τι θα πει ο κόσμος. Με πήγαινε ο μπαμπάς μου για μπάνιο στην παραλία που έπρεπε να κάνω μπάνιο και θυμάμαι το εξής σκηνικό. Έπαιρνε, πηγαίναμε καταρχάς 8 η ώρα το πρωί. Για να μην με δει ο κόσμος. Ο κόσμος, αυτός ο κόσμος θα μας πάει. Με έπαιρνε αγκαλιά, δεν μπορούσα να περπατήσω. Με πήγαινε στην άκρη της θάλασσας, με έβαζε μέσα στη θάλασσα. Και στη θάλασσα μ' άφηνε και κολυμπούσα. Γιατί στη θάλασσα κολυμπούσα, γιατί ήταν το χεριό μου, τα χέρια μου λειτουργούσαν, τα πόδια ακόμη δεν λειτουργούσαν. Όσο καθόμουν πάνω στο πρόβλημα, και με νοιάζε το τι άλλοι θα πούν για εμένα. Δεν έβλεπε βελτίωση η υγεία μου. Όταν ξαφνικά, αφού μάτωσα πολλές φορές με τον εαυτό μου, αποφάσισα να σηκωθώ από την καρέκλα και να εστιαστώ στο στόχο μου και να δω το πρόβλημα από μακριά, άρχισε η βελτίωση. Δεν με νοιάζε πιο ο κόσμος. Επομένως, τα χέρια και περπάταγα. Και περπάταγα περισσότερες ώρες από ό,τι έπρεπε. Και όχι τις ώρες που ο κόσμος δεν θα με έβλεπε. Για να το κλείσω, για να ακούσετε τη συνέχεια της ιστορίας. Μέσα από το δικό μου φόβο, έκρηξή μου έγινε το όνειρό μου. Τι, το να ξαναγίνω καλά. Σε 9 μήνες ακριβώς, επανήλθα πλήρως. Τα αντανακλαστικά μου επανήλθαν πλήρως. Και ακριβώς τον επόμενο χρόνο έδωσα εξετάσεις για Γυμναστική Ακαδημία και υλοποίησα το όνειρό μου, πέρασα με την πρώτη. Η Γυμναστική Ακαδημία για να περάσεις οι προϋποθέσεις είναι ότι πρέπει να έχεις πλήρη αρτημέλεια. Και ο λόγος που επέλεξα γυμναστής να γίνω και όχι γιατρός που ήθελα στην αρχή που είχα νοσήσει ήταν για να μην επιτρέψω στους ανθρώπους προστατεύοντας την υγεία τους μέσω της γυμναστικής να πάνε ποτέ στο γιατρό. Επομένως, ο δικός μου φόβος ήταν ότι μπορεί να μην ξαναπερπατήσω. Γιατί μην φανταστείτε ότι δεν το σκέφτηκα ποτέ αυτό. Σαφώς και το σκέφτηκα. Και προσπάθησα, ειλικρινά με κόπο, να βρω το δικό μου όνειρο. Το δικό μου μυστικό είναι τα όνειρα, να φτιάχνω όνειρα. Όταν νόσησα πρώτη φορά με καρκίνο, στα 30 μου, στο πίκ της καριέρας μου, στο κομμάτι του χώρου μου, καταρχάς με το που το άκουσα, λέω Παναγιώτατα. Η πρώτη κουβέντα, η πρώτη σκέψη που μου ήρθε στο μυαλό. Βέβαια, εκείνη τη στιγμή ενστικτοδός λειτουργήσε το κομμάτι της παραλυσίας μέσα μου. Και λέω, για κάτσε. Γιατί το βιάζεις. Ας δούμε τα δεδομένα. Πάω λοιπόν στο γιατρό, μου λέει αρχικό στάδιο, θεραπεύεται 99%, φάσε οκ. Okay. Αφού ξεπέρασε λοιπόν μια τόσο δύσκολη κατάσταση και ανέτρεψε ένα στατιστικό που κανένας γιατρός δεν ήξερε, το πώς θα επανέλθω στη ζωή ή το πώς θα ξαναπερπατήσω. Ξαφνικά ο καρκίνος μου φαινόταν και λίγο γρήγορα για να σας πω την αλήθεια.
Δεν γρήπη. Αφού μου λέει ο γιατρός ότι 99% θα θεραπευτώ, δεν γρήπη. Αυτό βέβαια δεν συνεπάγεται ότι δεν είχα τις δικές μου ψυχοσυναισθηματικές μεταπτώσεις γιατί αφορούσε καρκίνο των όρχεων. Ήταν ένα κομμάτι που αφορά την αντρική σεξουαλικότητα. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Εκεί λοιπόν, μέσα από το δικό μου φόβο, μου δημιουργήθηκε το όνειρο το να γράψω ένα βιβλίο. Να γράψω ένα βιβλίο για να καταθέσω την ιστορία μου, ώστε ο κόσμος να δει μια άλλη οπτική. Και να δει ότι όσο δύσκολο και να είναι κάτι, μπορεί να το αντιμετωπίσει, να δεξέλθει και να προχωρήσει τη ζωή του. Αυτό το όνειρο λοιπόν το ξεκίνησα να το υλοποιώ το 2005. Ξεκίνησα να γράφω το βιβλίο μου. Τα δύο πρώτα μέρη γραφτήκαν το 2005 εξαιτίας ενός συγγραφικού διαγωνισμού που γινόταν τότε. Το έγραψα μέσα σε 3 μήνες το βιβλίο, τα δύο πρώτα μέρη. Ο συγγραφικός διαγωνισμός όμως δεν έγινε ποτέ. Και έμεινα με ένα βιβλίο στα χέρια και ψάχνα εκδοτικό οίκο για να εκδοθεί. 2 χρόνια προσπαθούσα, προσπάθησα 25-26 φορές, θυμάμαι, σε 25-26 διαφορετικούς εκδοτικούς οίκους. Και μετά που ουσιαστικά το 97 μου έτυχε η πρώτη περίπτωση του καρκίνου, το 5 το ξεκίνησε, οπότε το 7 λοιπόν έκανα ένα ετήσιο τσεκάπ και μου βρίσκουν για δεύτερη φορά ότι κάτι είναι που συμβαίνει πάλι στο ίδιο σημείο. Και 3 μέρες μετά με παίρνουν τηλέφωνο από έναν εκδοτικό οίκο εκεί στην Ελλάδα και μου λένε ενδιαφερόμαστε να γράψουμε το βιβλίο σου. Έτσι λοιπόν γράφτηκε και ένα τρίτο μέρος του βιβλίου. Το βιβλίο όταν το έγραψα και εκδόθηκε το 2007, ένα από τα όνειρά μου ήταν να γραφτεί στα αγγλικά. Το υλοποίησα φέτος και βέβαια με τις εκδόσεις Ακακίνου μου βοήθησαν να το κοινοποιήσω, έτσι. Τη δεύτερη φορά που νόσησα καρκίνο, ένα από τα όνειρά μου το οποίο υλοποίησα ήταν να δημιουργήσω μια οργάνωση, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, που να παρέχει στους ανθρώπους που εμπλέκονται με τον καρκίνο στην Ελλάδα ψυχοσυναισθηματική και ψυχοκοινωνική βοήθεια. Αυτό ήταν το δικό μου όνειρο και έτσι το φόβο μου τον μετέτρεψα σε έμπνευση και η έμπνευση βγήκε το όνειρο και έτσι από το 2007 ιδρύσαμε το Be Strong που είναι δυνατός στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν κάποιοι το γνωρίζετε, κάποιοι σίγουρα το γνωρίζετε, όπου από το 2010 έχουμε δημιουργήσει μια γραμμή, πανελλήνια γραμμή τετραψήφια, το 1069, που οποιοδήποτε πάρει τηλέφωνο από όλη την Ελλάδα, πίσω από τη γραμμή υπάρχουν ψυχολόγοι, υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί και παρέχουν υποστήριξη μέσω τηλεφώνου. Κάτι τέτοιο στην Ελλάδα δεν υπήρχε μέχρι το 2010. Από το 10 μέχρι και σήμερα που μιλάμε, 4.500 άνθρωποι έχουν πάρει τηλέφωνο και τους έχουμε βοηθήσει. Και σε ένα δεύτερο βαθμό, όσοι μένουν στο νομό Αττικής, τους φέρνουμε στο χώρο μας, ώστε να δουν από κοντά ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό. Αυτό ήταν κάτι που εγώ όταν νοσούσα με καρκίνο δεν το βρήκα πουθενά. Ψυχολογική υποστήριξη. Και ξέρετε, στον καρκίνο, όπως και στον κάθε καρκίνο, το κομμάτι της ψυχολογίας παίζει 60-70% ρόλο και μετά είναι και η θεραπεία του γιατρού. Το λένε και οι ίδιοι οι γιατροί. Επομένως, από τη στιγμή που δεν βρήκα εγώ κάτι, έγινε όνειρό μου και το υλοποίησα αυτό που δεν βρήκα εγώ, που αυτονόητα θα έπρεπε να το έχω από το ίδιο μου το κράτος, να φτιάξω αυτόν τον οργανισμό και να μπορέσω να βοηθήσω άλλους ανθρώπους. Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε το πιστρόν που υπάρχει μέχρι και σήμερα. Ένα από τα όνειρά μου για αυτόν τον οργανισμό είναι να φτιάξω ένα wellness center για ανθρώπους που έχουν καρκίνο και για το οικείο περιβάλλον. Δεν βοηθούμε μόνο τους ανθρώπους που βιώνουν τον καρκίνο, βοηθούμε και το οικείο περιβάλλον. Και το συγκλονιστικό για εμάς είναι το εξής, ότι από 4.500 τηλεφωνήματα, το 60-70% των τηλεφωνημάτων είναι από το οικείο περιβάλλον. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο ίδιος ασθενής όταν βιώνει τον καρκίνο αρνείται να έρθει σε βοήθεια. Οπότε ό,τι πιο φρόνιμο μπορεί να κάνει είναι το οικείο περιβάλλον να πάρει ένα τηλέφωνο και να ρωτήσει πώς μπορεί ουσιαστικά να είναι δίπλα στον ασθενή του. Το υπόλοιπο 40-30% που είναι οι ίδιοι ασθενείς που παίρνουν τηλέφωνο στη γραμμή μας. Το συγκλονιστικό εκεί, και το έλεγα χθες σε μια παρέα φίλων, είναι ότι το 70% εξ αυτών παίρνουν τηλέφωνο όχι για να διαπραγματευτούν τον καρκίνο. Όχι. Για να διαπραγματευτούν τις συμπεριφορές των ανθρώπων που είναι γύρω τους. Γι' αυτό είναι ακόμη πιο εκπληκτικό. Θα
πράγματα στην Ελλάδα είναι δύσκολα να το πιστεύετε, και όπως όλο τον κόσμο. Οικονομικές δυσκολίες υπάρχουν. Προσπαθούμε πάρα πολύ με την ηχή του Νεβόδια να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η γραμμή. Κάποιοι το ξέρουν γιατί βρίσκονται εδώ, γιατί τους ξέρω και από την Ελλάδα και μας παρακολουθούν και μέσω του Facebook και του Internet. Κάνουμε τεράστιες προσπάθειες. Δύο χρονιές, το 2010 και το 2012, μας υποστήριξε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αλλά τα Ιδρύματα αυτά δεν μπορούν να υιοθετήσουν το έργο μας. Καλούμαστε λοιπόν μόνοι μας να συνεχίσουμε αυτό το έργο. Επομένως, η οποιαδήποτε βοήθεια από όπου και αν προέρθει και με οποιονδήποτε τρόπο προέρθει, όπως αντιλαμβάνεστε, θα βοηθήσει εμάς στο να συνεχίσουμε να υπάρχουμε. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω, νομίζω. Εγώ θα ήθελα να μας πεις λίγο για την επίσκεψή σου, αν μπορείς. Τώρα δεν ξέρω αν έχεις στο μυαλό σου συγκροτημένα λίγο να τα πεις αυτά, αλλά για το Άγιο Όρος και αυτά, κάποια που έχεις γράψει που μου αρέσουν πολύ. Εμένα προσωπικά, λογοθέτης. Ναι, ναι. Είσαι ευχαριστώ που μου δίνεις την ευκαιρία. Είναι ένα κεφάλαιο στο βιβλίο που λέγεται «Το περβόλι της Παναγιάς». Μιλάω για το Άγιο Όρος. Τόσα χρόνια βιώνοντας όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, όλοι με ρωτάγανε, πού βρίσκεις εσύ τη δύναμη για να μπορείς να ανταπεξέρχεσαι σε όλα αυτά και να επανέρχεσαι και τι βρίσκεις τη δύναμη. Δεν το είχα καταλάβει, αλλά θεωρώ ότι κάποιος από εκεί ψηλά φρόντιζε να μου δίνει τη δύναμη αυτή. Δεν θεωρώ ότι μπορώ αυτόφωτα να έχω αυτή τη δύναμη. Ακόμη και το όνειρο που θα δημιουργούσα, κάποιος από εκεί ψηλά με φώτιζε στον Άννα να μπορέσω να τα απεξέλθω. Απλά δεν το είχα καταλάβει. Μία από τις επιθυμίες μου όταν όσα δεύτερη φορά λοιπόν ήταν να επισκεφτώ το Άγιο Όρος. Όπου πραγματικά ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία, πραγματικά συγκλονιστική εμπειρία. Πήγα με φίλους απλά για να το δω. Σας είπα, δεν είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω με την έννοια, ακολουθώ ότι η θρησκεία λέει τα πάντα, τα πιστεύω. Και πήγα πάνω και ήταν, δηλαδή πραγματικά το κεφάλαιο αυτό, πολλές γυναίκες που το έχουν διαβάσει λένε κρίμα που δεν είμαστε άντρες να μπορούμε να επισκεφτούμε το Άγιο Όρος. Νομίζω το μεταφέρω πραγματικά και αυτή την περίοδο νιώθω την ανάγκη να ξαναπάω ειλικρινά το λέω. Και το μυστήριο που συνάντησα εκεί ήταν ότι ενώ πήγα έτσι απλά για να το δω, να δω την εμπειρία, να το βιώσω κάτσα 5 μέρες, ένας πνευματικός μου έβγαλε την ανάγκη, χωρίς να το έχω προγραμματισμένο, να εξομολογηθώ. Που δεν το είχα κάνει ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ στη ζωή μου. Αλλά μου βγήκε τόσο αθόρμητα, τόσο αβίαστα, μου το ενέπνευσε αυτό. Εκείνο το βράδυ, θυμάμαι, έκανα τον πιο αγγελικό ύπνο της ζωής μου. Τον πιο αγγελικό ύπνο της ζωής μου. Σας το λέω ειλικρινά και το είχα ανάγκη, γιατί με τη δεύτερη περιπέτεια του καρκίνου μου ψιλοταλαιπωρήθηκα, γιατί μπήκα στο χειρουργείο 2 φορές ένα μήνα και έβλεπα κάθε βράδυ εφιάλτες και δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Εκείνο τον Ιούλιο που είχα πάει στο Άγιο Όρος και εξομολογήθηκα, έκανα τον πιο, δεν θα το ξεχάσω, τον πιο αγγελικό ύπνο της ζωής μου. Πραγματικά εκπληκτική εμπειρία, έτσι. Είναι εκπληκτική εμπειρία και εξομολόγηση από μόνη της ούτως ή άλλως. Mm-hmm. Γιατί ελαφρώνει ο άνθρωπος, φεύγει ένα βάρος του, καταθέτει ως δώρο τις αμαρτίες του στο Χριστό. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Να καταθέτεις τις αμαρτίες ως δώρο, mm-hmm, και να παίρνεις ανταυτού χάρη, ευλογία και να νιώθεις αυτό το πράγμα που λες, mm-hmm, την ηρεμία. Όταν περάσουμε στη Ρήμη, να σας ευχαριστούμε. Η Ρήμη είναι εκπρόσωπος των εκδόσεων Αγαθία. Θα μας διαβάσει ένα κομμάτι από το βίντεο, ένα μικρό κομμάτι για να μην σας κουράσουμε. You live, you learn. I'm sick of hearing I'm strong and finding myself alone. I don't want to be strong. I'm not a superhero. I want to be human. I want to be just a person and I want people beside me. Because I can only be strong through them. And let me tell you something. I never enjoyed demanding or begging for friendship. I just mentioned it because I want certain people to know that even the strong ones amongst us need support. So what if I find myself completely alone? I could fill page upon page with what will be, but I have no reason to. Misery doesn't suit me. It doesn't suit me and I hate it. I can't live my life fearing what might happen tomorrow, next week, next month, or next year. What if it never happens?
Is it worth consuming myself in meager thoughts and losing the pure essence of life? To be completely honest, some of the above what-ifs have already happened. Others are just in my thoughts. What's important is that I don't want to live on a what-if. I'd rather deal with what I have right now, what is happening in the moment. And what I have is my life. My life is in my own hands. I'm prepared for everything anyway, even the most unlikely or extraordinary scenarios. And I'm not only talking about my health, but also about other people's attitudes. I can handle matters concerning my health. I can control them. What I can't control is the feelings and actions of others. The only thing I can actually do is control my own reactions and feelings towards what has happened and what is still to happen. Nothing will take me by surprise. But the point isn't what will happen to us during our life. The point is how we deal with it. And my point right now is that I am alive. I am living my every day, my every moment as if it were my last. And that is a feeling only people who have lost their health can truly understand. How happy are the rest of you in your oblivion? I hope that those of you who haven't experienced something similar, that you never do, but that you will come away with a lesson from this book. Start living every day passionately. Do it today. Never mind today, do it yesterday. You don't have to lose something to understand how much it meant to you. Appreciate it while you still have it. Do it today. We tend to think that there's always time to do things we should be doing today. What if we're wrong? What if there isn't time? The future is uncertain for all of us, young and old alike. So don't wait until tomorrow. Smile, hug, kiss the people you love. Tell them you love them. Say it out loud. Don't assume they already know. Even if they do, who doesn't want to hear that they are loved? Smile to the person sitting next to you. Hug your child, your parents, your partner today. Give them a kiss, stroke their hair. Tell them you love them. Fall in love with love. Fall in love with life. There is no reason to feel bad if you didn't have time to do all this one day. Show your friends how important they are to you. Call them now and tell them. If tomorrow never comes, you will have done and said everything you needed to. Do it today, and you will see your life magically change. Don't act as if you are the landlords of life. Don't forget that life always has a last word. So sit back and enjoy it. Enjoy the journey, the stations, the destinations. Don't let a single second go to waste. Don't stand back for a moment. By doing these things, you will see that things are really so simple. We complicate them unnecessarily, to the point that they seem unachievable. Act like tourists. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχουμε τη χαρά και να μας θυμίσει λίγο ο πατήρ Ανδρέας. Και επειδή είναι ένας άνθρωπος, ένας ιερέας, ο οποίος βοηθά όσο περισσότερο όσο κανένας άλλος, τόσο πολύ όσο κανένας άλλος ανθρώπους που είναι ασθενείς στα νοσοκομεία, κανένας ιερέας στην Αγγλία, μπορεί και στην Ελλάδα, μπορεί και στην Κύπρο, αλλά λέω για την Αγγλία επειδή γνωρίζω, δεν τρέχει τόσο πολύ όσο ο πατήρ Ανδρέας για τους ασθενείς όλης της Φαρικίας, είτε είναι Έλληνες είτε είναι ξένοι. Λοιπόν, και θα ήθελα να τον παρακαλέσω να μας πει δύο λόγια. Επειδή γνωρίζει πολλά και το υποστηρικτικό περιβάλλον, βλέπει τους ανθρώπους εκεί σε νοσοκομεία, τρέχει. Πόσο σημαντικό δηλαδή μπορεί να είναι το υποστηρικτικό περιβάλλον για έναν ασθενή. Όλοι μας ζούμε πολύ πολύ πιεσμένη ζωή. Γρήγορα, τρέχουμε όλοι. Τρέχουμε, δεν προφθάνουμε. Και ξεχνούμε ότι δίπλα μας υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προβλήματα. Και αυτό πρέπει να ξαναγίνουμε άνθρωποι. Αυτό είναι το μήνυμα του χριστιανισμού. Το μήνυμα της αγάπης. Ότι πρέπει ο ένας άνθρωπος να σκέφτεται τον άλλον. Να νοιάζεται ο ένας για τον άλλον. Να είναι εκεί. Να δει συμπαράσταση. Όπως πόσο όμορφα άκουγα το κομμάτι που διάβαζε η κοπέλα. Που σου λέει τι είναι αγάπη. Είναι βίωμα, είναι τρόπος ζωής. Ακόμα και να πεις τον άλλον σε αγαπώ, ξεχνούμε. Είτε σαν πρόγεννα, σαν φίλη, σαν εκεί. Να πεις σε αγαπώ, να πεις μια καλημέρα. Τρέχομαι όλοι
όπως έλεγε ο... όλοι οι Ιταλοί και φιλόσοφοι και φιλόλογοι και ο Σαμαράκης που έλεγε ότι ποτέ οι στέγες στο σπιτί μας δεν ήταν τόσο κοντά, αλλά οι καρδιές μας τόσο μακριά. Ζούμε στιβαγμένοι σε σπίτια και δεν ξέρουμε στον άλλο. Ζούμε δίπλα ένα στον άλλο και είμαστε άγνωστοι. Ζούμε δίπλα ένα στον άλλο, πεθαίνει ο άλλο και εμείς ούτε καν το γνωρίζουμε ποιο είναι. Αυτό θα πρέπει αυτά τα προβλήματα να μας ενεργοποιήσουν. Να φύγουμε, να βγούμε λίγο έξω από τον εαυτό μας, διότι έχουμε γίνει όλοι εγωιστές κάτω από την πίεση της ζωής. Αυτή είναι η οικονομική πίεση γενικά, και σκεφτούμε τον συνανθρωπό μας. Να σκεφτούμε ότι δίπλα μας υπάρχουν άνθρωποι. Δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Χρειάζεται χαμόγελο. Χρειάζεται 5 λεπτά από τον χρόνο σου. Αυτές οι γραμμές, βέβαια, δεν ήξερα ότι υπάρχουν στην Ελλάδα. Εγώ είχα άλλη εντύπωση. Νόμιζα ότι υπάρχουν αυτά. Νόμιζα ότι η Ελλάδα που είναι τόσο πολύ θρησκευόμενος και υπάρχουν οι σχέσεις είναι πιο ζεστές. Οι άνθρωποι είναι πολύ κοντά στον άλλο, σαν συγγενείς, σαν φίλοι. Αυτή την εντύπωση είχα. Έτσι νόμιζα. Λίγο πολλά χρόνια από τον ελλαδικό χώρο ή από τον ελληνικό χώρο, χρειάζεται να υπάρχουν αυτές. Εδώ στην Αγγλία είναι γνωστή η λέξη Samaritans, τους οποίους ξέρετε, που δίνουν συμβουλές για όλα. Και σε πολλούς, κάποτε που μιλώ με κόσμο και το λέω αυτό, με λείπει. Πολλοί μου λένε ηρωνικά. Τι προσφέρουν, λέει τι. Επειδή ας πούμε η Βάσο τώρα έχει κάποιο πρόβλημα ψυχολογικό, θα δίνουμε γραμμή για τον κάθε ψυχασθενή, για τον κάθε τρελό, για τον κάθε. Λοιπόν, αγαπητοί, δεν είναι τρελός, δεν είναι ψυχασθενής. Είναι ο συνάνθρωπος μας. Είμαστε εμείς. Γιατί μπορεί να βρεθούμε εμείς στη διαμοίρα. Μπορεί να χωρίσουμε, μπορεί να αντιμετωπίσουμε προβλήματα με τα παιδιά μας, με οτιδήποτε. Και να βρεθούμε εμείς με ίδιο πρόβλημα στη διαμοίρα. Και χρειάζεται να πάρουμε τηλέφωνο, εμείς οι παντογνώστες. Τα γνωρίζουμε όλα, που νομίζουμε τα γνωρίζουμε όλα και που έχουμε τεράστια δύναμη μέσα μας. Και εμείς, μας συνθλίγουν τα προβλήματα. Χρειαζόμαστε κάποτε κάποιο στήριγμα, μια στήριξη. Γι' αυτό συγχαίρω αυτή την προσπάθεια. Παρακολουθήσαμε λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ συγκινητική ομιλία που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. Είδαμε εξομολογήσεις στο τέλος, είδαμε και μια διαφωνία. Ναι, είναι ανθρώπινο όλο αυτό νομίζω και το κομμάτι της διαφωνίας μπορεί να μην συμφωνούμε με τον τρόπο που χειριζόμαστε κάποια πράγματα αλλά είναι εντελώς ανθρώπινο και έχει να κάνει βέβαια και με τα βιώματα που έχει κάποιος άνθρωπος και ουσιαστικά με τους φόβους τους δικούς του που δεν τους έχει διαχειριστεί και άθελά του τους προβάλλει και τους μεταβιβάζει στους άλλους όσον αφορά το κομμάτι της διαφωνίας. Πώς νιώθετε όταν δίνεται αυτήν την ομιλία, είναι βιωματική πάνω στα όσα έχετε περάσει και αυτό προκαλεί και άλλους ανθρώπους να εξομολογηθούν τα δικά τους προβλήματα, τα δικά τους θέματα. Το συγκεκριμένο με συγκινεί πάντα και κάθε φορά το αντιμετωπίζω σαν να είναι πρώτη φορά, ειλικρινά. Γιατί είναι πολύ σημαντικό το να μεταφέρεις τη δική σου εμπειρία και ξαφνικά να βλέπεις από το κοινό να ξεφυτρώνουν άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως πολλές φορές δεν έχουν πει ένα κρυμμένο μυστικό για χρόνια σε πολλούς ανθρώπους και το λένε σε πάρα πολλούς ανθρώπους ξαφνικά και τους έκανε κλικ κάτι που ακούσανε. Με συγκινεί πάντα σαν να είναι η πρώτη φορά, ειλικρινά. Βρισκόμαστε εδώ όμως για την παρουσίαση του Mr. B. Strong, The Tourist of Life, του βιβλίου σου που επιτέλους εκδόθηκε στα αγγλικά, ένα όνειρό σου για εδώ και πολύ καιρό. Ναι, το συγκεκριμένο όνειρο υπάρχει από το 2007 που είχε πρώτη φορά εκδοθεί το βιβλίο στην ελληνική. Ένα από τα όνειρά μου λοιπόν ήταν αυτό το βιβλίο να το μεταφράσω στα αγγλικά και να βγει και εκτός συνόρων Ελλάδος. Γιατί θεωρώ είναι βιωματικό βιβλίο, είναι μια αληθινή ιστορία που μπορεί να βοηθήσει τον καθένα σε οποιαδήποτε φάση της ζωής του βρίσκεται ανεξαρτήτου ασθένειας ή όχι. Πόσο δύσκολο ήταν να αποτυπώσεις το χαρτί τόσο δύσκολα δικά σου βιώματα, μιας και έχεις ξεπεράσει όχι μία αλλά δύο φορές καρκίνο και ένα άλλο πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ήταν τόσο δύσκολο που ξεκινώντας δεν είχα συνειδητοποιήσει τι πάω να κάνω. Το συνειδητοποίησα καθώς έγραφα στο χαρτί όλα μου αυτά τα βιώματα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
Ήταν ένα προσωπικό ξεγύμνωμα ουσιαστικά του εαυτού μου και της ψυχής μου. Αλλά ειλικρινά το χάρηκα όλο αυτό. Έπρεπε να συμβεί, έπρεπε να βγουν αυτά τα βιώματά μου από μέσα και να τα καταθέσω ένα χαρτί. Διότι στο τέλος του βιβλίου και κλείνοντας το βιβλίο, αισθάνθηκα πάρα πολύ ανακουφισμένος με όλη αυτή τη διαδικασία. Γιατί ήταν ένα ταξίδι αναβίωσης της ίδιας μου της ζωής, που μέσα σε αυτό εμπεριείχε και άσχημα γεγονότα, αλλά και πολύ ευχάριστα γεγονότα. Και αναφέρεται μέσα στο βιβλίο ότι δεν θέλεις πια να είσαι ο Mr. B. Strong. Να είσαι πάντα δυναμικός όπως φαίνεσαι, πάντα ο δυνατός αυτός που στηρίζει τους άλλους, ενώ ίσως χρειάζεσαι εσύ μεγαλύτερη στήριξη. Ναι. Το B. Strong ή το Mr. B. Strong έχει έρθει από την μη κερδοσκοπική οργάνωσή μας, έτσι, το B. Strong. Και πολλοί άνθρωποι δεν με αποκαλούν Παναγιώτη, με καλούν ο Mr. B. Strong. Και έτσι ξεκίνησε και ο τίτλος του βιβλίου στα αγγλικά και βάλαμε το B. Strong. Ναι, πάρα πολλοί άνθρωποι όταν βιώνεις μια δύσκολη κατάσταση, ξέροντας ότι είσαι ο B. Strong ή ο μη είναι δυνατός, έρχονται σου χτυπάνε την πλάτη, σου λένε εσύ είσαι δυνατός, θα τα καταφέρεις. Και ξαφνικά εξαφανίζονται από μπροστά σου και σε αφήνουν μόνο σου για να τα καταφέρεις. Και αυτό που λέω στο βιβλίο μου ότι έχω κουραστεί να είμαι ο B. Strong, έχω κουραστεί να είμαι ο μη είναι δυνατός, δεν θέλω να είμαι υπερήρωας. Θέλω να είμαι απλός άνθρωπος. Απλός άνθρωπος για να έχω δίπλα μου ανθρώπους, γιατί αυτοί με κάνουν B. Strong. Πόση σημασία έχει η ψυχολογική στήριξη σε τόσο δύσκολες περιπτώσεις? Η ψυχολογική υποστήριξη πιστεύω ότι παίζει το 70 με 80% σε όλη τη διαδικασία της εξέλιξης της οποιαδήποτε ασθένειας, είτε αφορά καρκίνο είτε αφορά κάποια άλλη ασθένεια, αλλά και της οποιαδήποτε δύσκολη στιγμή που έχουμε στη ζωή μας. Δίνω μεγάλη έμφαση στο κομμάτι της ψυχολογίας. Είναι αυτό που τροφοδοτεί ενδεχομένως τα όνειρά μας, τα κίνητρά μας, τις εξελίξεις της ζωής μας βρίσκονται στα χέρια μας. Το πώς εμείς θα χειριστούμε μια δύσκολη κατάσταση. Δεν έχει σημασία το τι δύσκολη κατάσταση μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Το θέμα είναι εμείς πώς θα σταθούμε απέναντι σε αυτό και εμείς πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Και στην ομιλία πάνω σε αυτό τόνισε, το μυστικό ήταν ότι έκανε το φόβο σε έμπνευση. Μίλησαμε. Ναι, έκανα το φόβο έμπνευση για να μπορέσω να επιβιώσω μέσα από το δικό μου φόβο, γιατί υπήρξε φόβος εν αρχής, πάντα και είναι εντελώς ανθρώπινο όταν υπάρχει φόβος, επέλεξα στο να μην μείνω στο φόβο μου και να τον κάνω μελλοντικό μου σπίτι. Είδα το φόβο μου ως μια πολύ καλή ευκαιρία στο να δημιουργήσω και να εμπνευστώ μέσα από το φόβο όνειρα τα οποία με βοηθούν στο να υπερνικήσω το φόβο μου για να υλοποιήσω τα όνειρά μου. Ήθελα να ρωτήσω στην ομιλία πάλι. Mm-hmm. Μιλήσατε για το πόσο σημαντική είναι η θετική σκέψη. Mm-hmm. Και για τις σκέψεις που κάνατε κάθε βράδυ. Mm-hmm. Από τη δική μου εμπειρία, πιστεύω ότι η θετική σκέψη είναι ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει να το εντάξουμε στην καθημερινότητά μας. Είναι μια διαδικασία για την οποία δεν έχουμε εκπαιδευτεί κατά τη διάρκεια της ζωής μας και συνήθως ο τρόπος που σκεφτόμαστε είναι αρνητικά. Θα βρούμε πάντα το κακό. Σαφώς θα υπάρξει και το κακό στη ζωή μας. Το θέμα είναι μέσα από το κακό τι θετικό μπορούμε να βγάλουμε. Πιστεύω στη δύναμη του μυαλού και πιστεύω ότι με τη δύναμη του μυαλού μπορείς να αντιστρέψεις τα πάντα. Τις πιο δύσκολες καταστάσεις. Και είναι ένα πράγμα που δεν το λέω εγώ μέσα από τη δική μου εμπειρία. Έχει αποδεχτεί πάρα πολλούς ανθρώπους, από χιλιάδες ανθρώπους, με διάφορα επιτεύγματα, να το πούμε έτσι. Και αποδεικνύουν αυτό, ότι τα κατάφεραν μέσω της θετικής σκέψης και μέσα των ονείρων. Αυτό είναι το κλειδί, το να έχουμε όνειρα. Γιατί συνήθως τα όνειρά μας πάβουν με το τέλος της παιδικής μας ηλικίας. Εκεί πάβουν τα όνειρά μας. Μας το αφαιρούν αυτό και αυτή τη στιγμή μας έχουν αφαιρέσει τα όνειρα. Αυτό που λέω είναι ότι μην φοβάσαι να κάνεις όνειρα. Μπορείς να ονειρευτείς πάλι σαν παιδί. Είναι δικαίωμά σου. Αυτό είναι και το μήνυμα του βιβλίου. Ναι, ναι. Αυτό είναι το μήνυμα του βιβλίου. Το να μπορούμε να κάνουμε όνειρα. Το να μπορούμε να ζούμε το εδώ και τώρα και να σχεδιάζουμε όμως το εδώ και τώρα έχοντας όνειρα, κίνητρα. Για ποιο λόγο να ξυπνήσουμε, για ποιο λόγο να περάσει όλη μέρα. Για κάποιο στόχο, για κάποιο σκοπό, για κάποια αποστολή. Ο κάθε άνθρωπος έχει μια αποστολή σε αυτή τη γη. Έτσι και μπορούσαμε να τη βρούμε, νομίζω ότι είμαστε ευτυχισμένοι άνθρωποι. Έχεις πει ποια είναι δική σου αποστολή? Ναι, σαφώς, σαφώς. Θεωρώ ότι η δική μου αποστολή είναι αυτό που
προσπαθώ με τις δυνάμεις που έχω να κάνω μέσω της οργάνωσης που έχουμε φτιάξει να βοηθήσω άλλους ανθρώπους που υπάρχουν στην ίδια θέση που υπήρξα εγώ κάποτε και δεν είχα τα εργαλεία εκείνα τα οποία χρειαζόμουν για να έχω τη δική μου ψυχολογική υποστήριξη. Αυτή είναι η δική μου αποστολή αυτή τη στιγμή. Πόσους έχει βοηθήσει η οργάνωση Be Strong? Η οργάνωση από το 2010 μέσω της γραμμής που υπάρχει, το 1069, όπου απαντάνε ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, έχει βοηθήσει 4.500 ανθρώπους. Και το site μας μέχρι στιγμής έχει δεχτεί πάνω από 2,5 εκατομμύρια επισκέπτες από το 2008 και καθημερινά αυτό αυξάνεται και μπαίνουν στο site μας να δουν πληροφορίες περίπου στις 3 με 3.500 άνθρωποι καθημερινά. Unique visitors, μοναδικοί επισκέπτες. Και αυτό από μόνο του είναι πολύ υποστηρικτικό και είναι και πολύ βοηθητικό για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν να βρουν πληροφορίες και δεν τις βρίσκουν. Είναι πολύ εντυπωσιακό και δεδομένου της τεράστιας ανταπόκρισης υπάρχουν σκέψεις για δεύτερο βιβλίο. Αυτό είναι θέμα έμπνευσης και θέμα διάθεσης και θέμα συγκυρίας και θέμα στιγμής. Νιώθω τελευταίως ότι έχω την ανάγκη να γράψω ένα δεύτερο βιβλίο. Δεν ξέρω τι είναι αυτό ακριβώς, τι θα διαπραγματευτώ. Το πρώτο βασικό βήμα είναι ότι νιώθω την ανάγκη. Ότι θέλω, θα ήθελα να βρω το χρόνο να γράψω ένα δεύτερο βιβλίο. Πολύ αυτό. Mr. Be Strong, λοιπόν. Ένας τουρίστας της ζωής. Αυτή η φράση δεν είναι όμως από εσάς, είναι από τον παππού σας. Ναι, είναι μια φράση που μου την έλεγε ο παππούς μου όταν πήγαινα στην Κύπρο για διακοπές. Ο παππούς μου ήταν μοναχός στην Κύπρο και μου έλεγε ότι να μην ξεχνάς ότι σε αυτή τη ζωή είμαστε τουρίστες. Βέβαια τότε δεν καταλάβαινα τι ακριβώς εννοούσε γιατί ήμουν μικρός, αλλά στη συνέχεια η ίδια η ζωή φρόντισε να μου το μάθει πολύ καλά τι εννοούσε, το να βιώνουμε τη ζωή μας ως τουρίστες. Γιατί ο τουρίστας τι κάνει? Πάει σε ένα μέρος 15 μέρες και ρουφάει την κάθε του μέρα, σαν να είναι τελευταία. Αν ως έτσι βιώναμε την καθημερινότητά μας, πραγματικά θα ήμασταν ευτυχισμένοι. Έπαιξε ρόλο η πίστη στη διάρκεια της αντιμετώπισης των ασθενειών σας? Προφανώς έπαιξε ρόλο και θεωρώ ότι πίσω από όλη αυτή την φαινομενική δύναμη ή ποιος μου έδινε αυτή τη δύναμη για να μπορέσω να καταφέρω όλα αυτά τα πράγματα, θεωρώ ήταν ο δικός μου Θεός, η δικιά μου πίστη, γιατί πιστεύω. Ευχαριστούμε πολύ που μίλησε στο Hellenic TV. Ας κλείσουμε ένα μήνυμα ελπίδας προς τους τηλεθεατές μέσα τη δική σου εμπειρία. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Το μόνο που έχω να πω είναι αυτό που λέει το βιβλίο, Be Strong. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και εγώ. Πολύ καλό.